να οργανώνετε αυτά τα σεμινάρια και μας φέρνουν όλους κοντά και συζητάμε. Ας δούμε αρχικά το νοσοποιητικό σύστημα του εγκεφάλου. Αρχικά πιστευόταν ότι ο εγκέφαλος είναι ανοσολογικά απομονωμένος. Και αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι θεωρείται ότι ο αιματοκεφαλικός φραγμός απέτρεπε την ελεύθερη είσοδο λευκοκυττάρων αλλά και άλλων παραγόντων του νοσοποιητικού συστήματος στον εγκέφαλο. Και επιπλέον δεν είχαν ανιχνευθεί ανοσοσφαιρίνες υπό ομάδες των ταφ κυττάρων στον εγκέφαλο ή στους περιαγκιακούς χώρους. Και δεν είχε παρατηρηθεί υπερέκφραση μορίων διακυταρικής προσκόλλησης, όπως για παράδειγμα ICAM1, VCAM1 και ε-selectin, τα οποία είναι απαραίτητα για τη διείσδυση των λευκοκυττάρων μέσω των ενδοθυλιακών κυττάρων και των αγκείων. Όμως τα νεότερα δεδομένα, και όταν λέω τα νεότερα δεδομένα εννοώ περίπου 3 δεκαετίες, δείχνουν ότι ο εγκέφαλος είναι μερικά ανοσολογικά απομονωμένος και κύτταρα του περιφερικού ανοσοποιητικού συστήματος εισέρχονται σε κάποιο βαθμό μέσα στον εγκέφαλο. Επιπλέον, είναι γνωστό ότι ο εγκέφαλος έχει κύτταρα με ανοσολογικές ιδιότητες, κυρίως τα αστροκύτταρα και τα μικροκλιακά κύτταρα. Όσον αφορά τα αστροκύτταρα, γνωρίζουμε ότι υποστηρίζουν μεταβολικά τους νευρώνες, ρυθμίζουν την ομοιόσταση των νευροδιαβαστών και των ιόντων, συμβάλλουν στην συναπτογένεση και στη διατήρηση του αιματοκεφαλικού φραγμού, αλλά έχουν επίσης και ανοσολογικές ιδιότητες. Αυτές οι ιδιότητες είναι ότι μπορούν να φαγοκυταρώνουν κύτταρα, μπορούν να λειτουργούν ως αντίγονοπαρουσιαστικά κύτταρα, εκφράζουν class 2 major histocompatibility complex antigen, toll-like receptors και μπορούν να παράγουν χημειοκίνες και κυταροκίνες. Όσον αφορά τα μικρογλιακά κύτταρα, αυτά είναι τα κύρια κύτταρα, η βάση του ανοσοποιητικού συστήματος του εγκεφάλου. Είναι τα μακροφάγα του εγκεφάλου, είναι επίσης αντιγονοπαρουσιαστικά και τα δύο επόμενα σημεία θέλω να δώσετε σημασία, ενεργοποιούνται από διάφορα ερεθίσματα και παράγουν ή εκρίνουν ουσίες οι οποίες υπάγουν φλεγμονή και μέσα σε παρένθεση έχω βάλει την νευροτοξικότητα, ιδιαίτερα όταν η φλεγμονή είναι χρόνια. Επιπλέον μπορούν να ενεργοποιούνται από διάφορα ερεθίσματα και να παράγουν και να εκρίνουν ουσίες οι οποίες εμπλέκονται στην επιδιόρθωση των ιστών και στην νευροπροστασία. Τα ενεργοποιημένα μικροκλιακά κύτταρα παράγουν και εκρίνουν ιντερλευκίνες, TNF-α, TGF-β, colony stimulating factor, INOS, nerve growth factor, neurotrophin 3 και PDNF. Και εκφράζουν και pattern recognition receptors, όπως για παράδειγμα οι toll-like receptors, οι node-like receptors, receptors for advanced glycation products και scavenger receptors. Ας δούμε λίγο ποιες είναι οι λειτουργίες των μικροκλιακών κυττάρων. Και θα δείτε εδώ τα νούμερα. Εδώ βρίσκονται μικροκλιακά κύτταρα αρχικά στην ηρεμία, σε έναν εγκεφαλικό ιστό ο οποίος δεν έχει κάποια βλάβη. Σε αυτή την κατάσταση, αυτό το οποίο κάνουν είναι να επιτηρούν τον χώρο γύρω-γύρω για να βρουν αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα, αν υπάρχουν σκουπιδάκια στον εγκέφαλο για να τα φαγοκυταρώσουν και τα απομακρύνουν. Οι νευρώνες οι οποίοι βλέπετε εδώ που βρίσκονται δίπλα τους αλληλεπιδρούν με αυτά τα μικροβιακά κύτταρα και τους στέλνουν συνέχεια μηνύματα να συνεχίσουν και να είναι σε αυτή τη φάση της επιτήρησης. Σε αυτήν εδώ τη θέση βλέπετε τα μικροβιακά κύτταρα τα οποία λειτουργούν σαν περιαγκιακά μακροφάγα. Στη συνέχεια, αν υπάρξει κάποια βλάβη, όπως για παράδειγμα η ρήξη ενός αγκείου κατά τη διάρκεια ενός εγκεφαλικού, τότε έχουμε μια κατευθυνόμενη αναδιοργάνωση των αποφυάδων αυτών των μακροβιακών κυττάρων προς την περιοχή της βλάβης. Και σε αυτή την περίπτωση τα μικροβιακά κύτταρα εκρίνουν ουσίες, οι οποίες εκρίνουν νευροτροφικούς παράγοντες για να υποστηρίξουν τους νευρώνες που βρίσκονται σε κίνδυνο. Και αντίστοιχα, οι νευρώνες που βρίσκονται σε κίνδυνο εκρίνουν παράγοντες που προσκαλούν τα μικροβιακά κύτταρα προς βοήθεια. Και τα μικροβιακά κύτταρα αποκτούν σε αυτή την περίπτωση έναν αμοιβαδοειδή φαινότυπο όπως βλέπετε εδώ, που σημαίνει ότι έχουν μια αυξημένη ικανότητα να φαγοκυταρώσουν διάφορα κατεστραμμένα κύτταρα ή άλλες δομές. Και ξέρουμε σήμερα ότι τα μικροβιακά κύτταρα μπορούν να βρίσκονται σε δύο ακραίες καταστάσεις. Μία είναι η ακραία κατάσταση στην οποία μπορούν να προκαλέσουν νευροτοξικότητα και μια άλλη ακραία κατάσταση στην οποία μπορούν να προκαλέσουν νευροπροστασία.
να λειτουργούν και να προκαλούν νευροπροστασία και να λειτουργούν και να προκαλούν νευροτοξικότητα. Όσον αφορά την νόσο του Αλτσχάιμερ, όλοι γνωρίζετε ότι είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό πρόβλημα και κυρίως επειδή αναμένεται ότι μέχρι το 2050 ο αριθμός των ατόμων ηλικίας άνω των 65 ετών μπορεί και να τριπλασιαστεί. Και αν αυτό συμβεί, θα τριπλασιαστεί και ο αριθμός των ατόμων με την νόσο του Alzheimer's. Τα συμπτώματά της είναι μια προοδευτική νευροεκφυλιστική ασθένεια του κεντρικού νευρικού συστήματος που οδηγεί σε προοδευτική απώλεια μνήμης και άλλων γνωστικών λειτουργιών. Και τα νευροπαθολογικά χαρακτηριστικά που τη χαρακτηρίζουν είναι η ατροφία του εγκεφάλου λόγω της επιλεκτικής απώλειας νευρώνων. Και επιπλέον, της επιλεκτικής απώλειας και συρρήκνωσης των νευρώνων, υπάρχουν τα νευροενιδιακά δεμάτια, τα οποία βρίσκονται, είναι συσσωματώματα υπερφοσφοριλιωμένης τάου πρωτεΐνης μέσα στους νευρώνες, αλλά και οι νευρυτικές πλάκες. Εδώ βλέπετε τα νευροενιδιακά δεμάτια, που στην περίπτωση αυτή η υπερφοσφοριλιωμένη τάου συσσωματώνεται στο σημείο έκφυσης του νευράξων από το κυταρικό σώμα και γι' αυτό έχουμε αυτές τις δομές που μοιάζουν με φλόγες. Η άλλη μεγάλη βλάβη, νευροπαθολογικό χαρακτηριστικό, είναι η ύπαρξη νευρυτικών πλακών που τη βλέπετε εδώ, να αποτελούνται κατά κύριο λόγο από αμυλοειδική βήτα πρωτεΐνη. Ο αριθμός των πλακών μπορεί να είναι πάρα πολύ μεγάλος στους ασθενείς με Alzheimer, μπορεί να είναι περισσότερες από τετραγωνικό χιλιοστό, περισσότερες από 50 ένα τετραγωνικό χιλιοστό. Και είπαμε ότι το κύριο πρωτεϊνικό του συστατικό είναι ένα πεπτίδιο που ονομάζεται αμυλοειδική βήτα πρωτεΐνη, η οποία προκύπτει από το μεταβολισμό μιας μεγαλύτερης πρωτεΐνης, της πρόδρομης πρωτεΐνης του αμυλοειδούς ή αλλιώς από την αγγλική ονομασία amyloid precursor protein APP, η οποία όταν μεταβολιστεί από τη βήτα εκρητάση και την γάμα εκρητάση, παράγεται διαλυτή αμυλοειδική βήτα πρωτεΐνη, η οποία μόνο στον εγκέφαλο, παράγεται σε όλα τα όργανα του σώματος και σε όλους τους ιστούς, αλλά μόνο στον εγκέφαλο συσσωματώνεται και δημιουργεί τις νευρυτικές πλάκες. Τι διαφορετικό έχει ο εγκέφαλος από τα άλλα όργανα για, που προκαλεί τη συσσωμάτωση της αμυλοειδικής βήτα πρωτεΐνης, δεν είναι γνωστό. Υπάρχουν δύο τύποι νόσου Αλτσχάιμερ, αυτή της πρώιμης έναρξης, που αφορά το 1-2%, και σε αυτή την περίπτωση μεταλλάξει στην πρόδρομη πρωτεΐνη του αμυλοειδούς που βρίσκονται είτε στο άμυνο τελικό άκρο της αμυλοειδικής β' πρωτεΐνης, είτε στο καρβόξι τελικό άκρο της αμυλοειδικής β' πρωτεΐνης, είτε μέσα σε αυτή, σε κανένα άλλο σημείο αυτής της πρωτεΐνης, προκαλούν την νόσο Alzheimer σε ηλικίες περίπου μεταξύ 50 και 60 ετών. Εκτός από τις μεταλλάξεις στην APP, υπάρχουν και μεταλλάξεις σε δύο άλλες πρωτεΐνες, την πρεσινιλίνη 1 και την πρεσινιλίνη 2, που προκαλούν την νόσο Αλτσχάιμερ συνήθως σε ηλικίες μικρότερες των 50 ετών. Αυτό που θέλω να θυμόσαστε ότι οι μεταλλάξεις αυτά τα γονίδια εντοπίζονται σε ελάχιστες οικογένειες στον κόσμο και το συνολικό ποσοστό των ασθενών με Αλτσχάιμερ που συμπεριλαμβάνεται εδώ είναι 1-2%. Εκτός από αυτό το τύπο της νόσου Αλτσχάιμερ έχουμε και την νόσο Αλτσχάιμερ όψιμης έναρξης, που αφορά το 98-99% των περιπτώσεων. Σε αυτή την περίπτωση, πολυμορφισμοί, κοινές δηλαδή αλλαγές που υπάρχουν στο DNA, σε γονίδια όπως βλέπετε εδώ τα οποία εμπλέκονται στο μεταβολισμό των λοιπών, αλλά και σε γονίδια τα οποία εμπλέκονται όπως βλέπετε εδώ στη λειτουργία του νοσοποιητικού συστήματος ή σε γονίδια τα οποία εμπλέκονται στην ενδοκυταρική κυκλοφορία και σηματοδότηση, όταν συνδυάζονται με άλλους γενετικούς, βιολογικούς και περιβαλλοντικούς παράγοντες, προκαλούν την νόσο Αλτσχάιμερ σε ηλικίες άνω των 65 ετών. Αυτά τα γενετικά δεδομένα καθορίζουν ότι το νοσοποιητικό σύστημα εμπλέκεται στην ανάπτυξη της παθολογίας της νόσο Αλτσχάιμερ. Τώρα, οι πολυμορφισμοί σε αυτά τα γονίδια που σας ανέφερα νωρίτερα, θα πρέπει να συνδυαστούν με κάποιους άλλους γενετικούς, βιολογικούς ή περιβαλλοντικούς παράγοντες και σε αυτούς συμπεριλαμβάνεται η γύρανση, η φλεγμονή, η οξυδοτική βλάβη, οι ορμονικές ανομαλίες. Έχει δειχθεί για παράδειγμα ότι γυναίκες που μετά την εμμηνόπαυση έκαναν κρίση ιστρογόνων παρουσίασαν την νόσο Αλτσχάιμερ σε μικρότερη συχνότητα. Τώρα, μεταξύ των γονιδίων τα οποία όταν αλλάζουν προδιαθέτουν και την νόσο Αλτσχάιμερ, είναι και το γονίδιο TREM2.
που βρίσκεται στο χρωμόσωμα 6. Αυτό κωδικοποιεί για μια πρωτεΐνη, την TREN2 που την βλέπετε εδώ, μια διαμεμβρανική πρωτεΐνη, που εκφράζεται στην επιφάνεια των μικροβιακών κυττάρων, των κυττάρων δηλαδή που αποτελούν τη βάση του νοσοποιητικού συστήματος του εγκεφάλου, η οποία σηματοδοτεί μέσα από τις πρωτεΐνες DAP12. Αυτή είναι μια πάρα πολύ σημαντική πρωτεΐνη, γιατί όταν απουσιάζει ή δεν εκφράζεται στα μικροβιακά κύτταρα τα οποία βλέπετε εδώ, αυτά έχουν την ικανότητα να φαγοκυταρώνουν, για παράδειγμα, ένα μικρόβιο που βρίσκεται σε αυτήν εδώ τη θέση, αλλά παράγοντας προφλεγμονώδεις παράγοντες, δηλαδή δημιουργώντας φλεγμονή. Και η δημιουργία της φλεγμονής δεν είναι κάτι το οποίο το θέλουμε να υπάρχει μέσα στον εγκέφαλο, ιδιαίτερα σε μια χρόνια αρρώστια όπως είναι ο ενός ο Αλτσχάιμερ, γιατί σημαίνει ότι θα έχουμε μεγάλη συγκέντρωση προφλεγμονωδών παραγόντων για μεγάλο χρονικό διάστημα. Όταν όμως εκφράζεται αυτή η πρωτεΐνη, όπως βλέπετε εδώ, σε αυτό το μικροβιακό κύτταρο, τότε σε αυτή την περίπτωση μπορούμε να έχουμε φαγοκυτάρωση ενός αποπτωτικού κυτάρου, για παράδειγμα, χωρίς συγχρόνως να έχουμε την φλεγμονή. Δηλαδή, μπορούμε να έχουμε φαγοκυτάρωση των βλαβών, εξασφαλίζοντας συγχρόνως και μια νευροπροστασία. Τώρα, η εμπλοκή του ανοσοποιητικού συστήματος στην νόσο του Αλτσχάιμερ επιβεβαιώνεται και από επιδημιολογικές μελέτες. Αυτές έχουν δείξει ότι άτομα με ρευματοειδή αρθρίτιδα, τα οποία έκαναν χρήση μη στεροειδών αντιφλεγμονώδων φαρμάκων, παρουσίασαν την νόσο Αλτσχάιμερ σε μικρότερη συχνότητα. Αυτή η παρατήρηση οδήγησε αυτά τα φάρμακα σε κλινικές μελέτες για την νόσο του Αλτσχάιμερ. Παρόλα τα αυτά, τα αποτελέσματα αυτά δεν ήταν θετικά. Δεν ξέρω γιατί δεν ήταν θετικά τα αποτελέσματα, πιθανά να οφείλεται αυτό στο γεγονός ότι δοκιμάστηκαν σε ασθενείς οι οποίοι είχαν προχωρημένο Alzheimer's. Ενώ στην περίπτωση των ατόμων που έπασχαν από ρευματοειδή αρθρίτιδα, αυτά τα άτομα ελάμβαναν αυτά τα φάρμακα πολύ νωρίς στην ηλικία. Στα 50 τους, για παράδειγμα, είχαν ξεκινήσει να παίρνουν αυτά τα φάρμακα. Οπότε αυτό μας δηλώνει ότι πιθανά η αρρώστια, η νόσος Alzheimer, δεν ξεκινάει όταν την αντιλαμβάνονται κλινικά οι γιατροί, αλλά ξεκινάει πιθανά δεκαετίες νωρίτερα. Και η οποιαδήποτε φαρμακευτική παρέμβαση θα πρέπει να γίνει πάρα πολύ νωρίς. Όμως για να καταστεί αυτό δυνατό, θα πρέπει να έχουμε ένα εργαλείο να μπορούμε να βλέπουμε τον ερχομό της νόσου Alzheimer προτού εμφανιστούν τα κλινικά συμπτώματα. Και κάτι τέτοιο ακόμη δεν υπάρχει. Τώρα, η εμπλοκή του ανοσοποιητικού συστήματος στην ανάπτυξη της νόσου Αλτσχάιμερ υποστηρίζεται και από παθολογικά ευρήματα. Ποια είναι αυτά τα παθολογικά ευρήματα? Είναι ότι στις πλάκες του αμυλοειδούς, γύρω από τις πλάκες του αμυλοειδούς, υπάρχουν ενεργοποιημένα μικροβιακά κύτταρα. Και εδώ βλέπετε μια τέτοια εικόνα, όπου με θάιοφλεβινές έχουν ανοιχνευτεί οι πλάκες του αμυλοειδούς, όπως βλέπετε εδώ και εδώ, ενώ με το ένα αντίσωμα ενάντια στον παράγοντα του συμπληρώματος C1Q ανοιχνεύεται η παρουσία των μικροβιακών κυττάρων και βλέπετε ότι υπάρχει ακριβώς τα ίδια σημεία εδώ και εδώ. Εκτός από την ύπαρξη ενεργοποιημένων μικροβιακών κυττάρων υπάρχουν και ενεργοποιημένα αστροκύτταρα. Εδώ βλέπετε μία πλάκα η οποία έχει δημιουργηθεί σε διαγωνιδιακό μοντέλο με την νόσο Αλτσχάιμερ και γύρω από αυτή υπάρχουν ενεργοποιημένα με πράσινο χρώμα τα μικροβιακά κύτταρα. Εδώ βλέπετε μια πλάκα, αμυλοειδική πλάκα, από εγκέφαλο ασθενούς με Αλτσχάιμερ, όπου γύρω από αυτή υπάρχουν τα ενεργοποιημένα αστροκύτταρα. Και τα ενεργοποιημένα μικροβιακά κύτταρα και αστροκύτταρα είναι λογικό να υποθέσουμε ότι ενεργοποιούνται και τρέχουν στις πλάκες για να τις φαγοκυταρώσουν και να τις απομακρύνουν. Τώρα, το θέμα είναι τι είναι αυτό που δίνει το έναυσμα στα μικροβιακά κύτταρα και στα αστροκύτταρα να ενεργοποιηθούν. Ένα πράγμα το οποίο, όπως ήδη σας ανέφερα, παρατηρούμε στην νόσο του Αλτσχάιμερ, είναι η μαζική συσσόρευση νευρητικών πλακών. Και πιστεύετε ότι αυτή η μαζική συσσόρευση μπορεί να προκαλεί μια νοσολογική αντίδραση. Μπορεί δηλαδή να αναγνωρίζονται εδώ κάποιες δομές οι οποίες δεν αναγνωρίζονται ως εαυτός. Γιατί δεν αναγνωρίζονται όμως ως εαυτός αυτές οι πρωτεΐνες τις οποίες παράγει από την γέννησή του ο άνθρωπος ο ίδιος? Γιατί αυτές οι πρωτεΐνες καθιζάνουν επειδή κάνουν τη δομή τους, μετουσιώνονται δηλαδή κατά κάποιο τρόπο και δημιουργούν αυτά τα συσσωματώματα. Από την μετουσίωση λοιπόν και από την καθίζησή τους μπορούν να προκύψουν δομές ή επίτοποι οι οποίοι μπορούν να αναγνωριστούν ως ξένοι από το νοσοποιητικό σύστημα.
εάν πραγματικά είχαμε μια νοσολογική αντίδραση στον εγκέφαλο, τι θα μπορούσε να περιλαμβάνει αυτή. Θα μπορούσε να περιλαμβάνει την ενεργοποίηση του συμπληρώματος, την αύξηση των επιπέδων των κυταροκινών, την ενεργοποίηση των αστροκυτάρων αλλά και των μικροβιακών κυτάρων, όπως ήδη σας ανέφερα. Μπορεί να ενεργοποιηθεί το σύστημα του συμπληρώματος. Και τι είναι καταρχάς το σύστημα του συμπληρώματος? Το σύστημα του συμπληρώματος που βλέπετε εδώ είναι ένας καταράκτης από μοριακά γεγονότα, το οποίο ενεργοποιείται και ξεκινά όταν ένα αντίσωμα δεσμευτεί στον C1Q παράγοντα του συμπληρώματος. Τότε αρχίζει μια διαδικασία πρωτεολύσεων για να παραχθούν εδώ, όπως βλέπετε, κάποιες πρωτεΐνες που όλες μαζί δημιουργούν ένα σύμπλοκο, το σύμπλοκο μεμβρανικής προσβολής, και στη συνέχεια αυτές πηγαίνουν και ανοίγουν τρύπες πάνω στα κύτταρα και το κύτταρο χάνει την ομοιόστασή του. Και παράγονται και κάποιες άλλες πρωτεΐνες, όπως οι αναφυλατοξίνες για παράδειγμα και οι οξονίνες, και ιδιαίτερα εδώ οι οξονίνες είναι πάρα πολύ σημαντικές γιατί στοχεύουν και σημαίνουν ένα μόριο το οποίο τώρα πια μπορεί εύκολα να φαγοκυταρωθεί. Υπάρχουν κάποιες έρευνες οι οποίες δείχνουν ότι το C1Q μπορεί να αλληλεπιδράσει με την αμυλοειδική β' πρωτεΐνη μέσω ηλεκτροστατικών δυνάμεων. Είναι κατιονική η ουρά του, ενώ το άμινο τελικό άκρο της αμυλοειδικής β' πρωτεΐνης είναι ανιωνικό. Αυτή λοιπόν η αλληλεπίδραση μπορεί να ενεργοποιήσει τον παράγοντα του συμπληρώματος, τον καταράκτη του συμπληρώματος και να έχουμε ενεργοποίηση αυτού. Τώρα, εάν έχουμε υπερβολική ανεργοποίηση του συμπληρώματος, τότε μπορεί να έχουμε νευροτοξικότητα ως παράπλευρη απώλεια. Δηλαδή δημιουργείται αυτό το σύστημα μεμβρανικής προσβολής, το οποίο σε αυτή την περίπτωση, εφόσον δεν υπάρχει ξένος εχθρός, δεν υπάρχει ένα μικρόβιο για να στοχευτεί, μπορεί μη ειδικά, κατά λάθος δηλαδή, να δεσμευτεί πάνω, να αλληλεπιδράσει με τη μεμβράνη των νευρικών κυττάρων και να προκαλέσει τη λύση τους. Αυτή όμως η αλληλεπίδραση μπορεί να έχει και κάποιες άλλες συνέπειες. Ποιες είναι αυτές? Όταν μπορεί δηλαδή το C1Q να λειτουργήσει σαν ένας πυρήνας συσσωμάτωσης της αμυλοειδικής β' πρωτεΐνης. Γιατί σε αυτή την περίπτωση η αμυλοειδική β' πρωτεΐνη, που είναι πολύ υδρόφιλη πρωτεΐνη, μπορεί να έρθει δίπλα-δίπλα, πολύ κοντά, με ένα άλλο μόριο αμυλοειδικής β' πρωτεΐνης που είναι επίσης υδρόφοβο και να αλληλεπιδράσουν μεταξύ τους και να δημιουργήσουν τον πρώτο πυρήνα συσσωμάτωσης γύρω από τον οποίο θα δημιουργηθεί μία πλάκα. Και βέβαια και να προκληθεί και η ανοσολογική αντίδραση που περιλαμβάνει αυτό. Τώρα, εάν ενεργοποιηθεί το συμπλήρωμα, τότε θα πρέπει οι παράγοντες του συμπληρώματος να παρατηρούνται στις πλάκες. Αυτό ξέρουμε ότι πραγματικά υπάρχει και συμβαίνει. Και επιπλέον να ενεργοποιηθούν αστροκύτταρα και μικροβιακά κύτταρα τα οποία θα τρέξουν χημειοτακτικά στις πλάκες, που και αυτό, όπως σας ανέφερα, βλέπουμε ότι συμβαίνει. Και βέβαια να έχουμε και αύξηση της έκφρασης τόσο κυταροκινών όσο και χημειοκινών. Το θέμα όμως είναι, γιατί κάποια από αυτά που σας ανέφερα νωρίτερα θα μπορούσε να πει κανένας ότι είναι και θεωρίες, αλλά πώς βρήκαμε, ποια είναι η σχέση ανάμεσα στην ανάπτυξη της νευροπαθολογίας της νόσου του Αλτσχάιμερ και την εκδήλωση της ανοσολογικής αντίδρασης. Πώς πάνε δηλαδή αυτά παρέα? Οι πρώτες μελέτες που έδειξαν ότι αναπτύσσονται παράλληλα αυτά τα δύο γεγονότα ήταν με τη χρήση των διαγωνιδιακών μοντέλων της νόσου Αλτσχάιμερ. Αναπτύχθηκε ένα μοντέλο οδικών, όπως βλέπετε εδώ, που στην ηλικία των 3 μηνών στον εγκέφαλό του δεν έχει πλάκες, στην ηλικία των 7 μηνών έχει πλάκες και όσο αυξάνεται η ηλικία μέχρι τα 2,5 χρόνια, αυτές οι πλάκες γίνονται περισσότερες και μεγαλύτερες. Παράλληλα, στα ίδια διαγωνιδιακά μοντέλα, μελετήθηκε πώς αυξάνεται ο αριθμός των ενεργοποιημένων μικροβιακών κυττάρων. Και όπως βλέπετε εδώ, στην ηλικία των 3 μηνών έχουμε ελάχιστα ενεργοποιημένα μικροβιακά κύτταρα, αλλά όσο αυξάνεται η ηλικία και όσο αυξάνεται ο φόρτος σε αμυλοειδικές πλάκες, τόσο αυξάνεται και ο αριθμός των ενεργοποιημένων μικροβιακών κυττάρων, που σκεφτόμαστε ότι αυξάνονται και προσπαθούν, αλλά χάνουν τελικά τη μάχη, να περιορίσουν το σχηματισμό των νευρητικών πλακών. Και εδώ τι γίνεται με τα αστροκύτταρα. Στην ηλικία των 3 μηνών δεν έχουμε ενεργοποιημένα αστροκύτταρα, αλλά όσο αυξάνεται η ηλικία και αυξάνεται ο αριθμός των νευρητικών πλακών, αυξάνεται και ο αριθμός των ενεργοποιημένων μικροβιακών κυττάρων. Τώρα,
Αυτά ήταν πολύ πρώιμες μελέτες. Αργότερα με την ανάπτυξη της τεχνολογίας και της μικροσκοπίας δύο φωτονίων έγινε δυνατό να παρατηρηθεί ζωντανά ο σχηματισμός νευρητικής πλάκας αλλά και η συσσόρευση στη θέση σχηματισμού της νευρικής πλάκας των μικροβλιακών κυττάρων. Και εδώ βλέπετε για παράδειγμα πως ξεκινάει να σχηματίζεται, εδώ κοιτάξτε, σαν την εδώ τη θέση, ξεκινάει να σχηματίζεται εδώ αχελάχιστο μπλε που δείχνει την νευρητική πλάκα, στη συνέχεια αυτό το μπλε αυξάνεται λιγάκι, αυξάνεται ακόμα περισσότερο, εδώ το βλέπετε σε επόμενη μέρα ακόμα μεγαλύτερο, πιο έντονο και πιο έντονο. Και στη συνέχεια όταν έγινε και διπλή χρώση, ή μάλλον για να βλέπουμε τα μικροβλιακά κύτταρα, εδώ βλέπετε μια περιοχή του εγκεφάλου που δεν έχει νευρητική πλάκα, υπάρχουν όμως μικροβλιακά κύτταρα τα οποία δεν είναι ενεργοποιημένα, αρχίζει να σχηματίζεται η νευρητική πλάκα και έρχονται τα μικροβλιακά αυτά κύτταρα, να την νευρητική πλάκα, μεγαλύτερα και με πιο αμοιβατοειδή μορφολογία μικροβλιακά κύτταρα και εδώ το βλέπετε ακόμα καλύτερα, όπου γύρω από αυτή την αμυλοειδική πλάκα συσσωρεύονται σε πραγματικό χρόνο, δηλαδή μέσα σε τρεις ημέρες όπως βλέπετε εδώ, συσσωρεύονται γύρω από αυτή την πλάκα που αναπτύσσεται μικροβλιακά κύτταρα. Τώρα το θέμα όμως είναι, και το ερώτημα που τέθηκε ευθύς εξ αρχής είναι, αν ενεργοποιηθούν τα μικροβλιακά κύτταρα, που η ενεργοποίησή τους όπως σας είπα συμβαίνει για να εμποδίσει τις πλάκες και να προσφέρει νευροπροστασία, γιατί αυτός είναι ο ρόλος του νοσοποιητικού συστήματος. Παρ' όλα τα αυτά, είναι δυνατόν η ενεργοποίησή τους να προκαλέσει νευρονικό θάνατο? Και ένα από τα πρώτα πειράματα τα οποία έγιναν ήταν ένα πολύ απλό πείραμα. Οι ερευνητές πήραν μικροβλιακά κύτταρα και τα επώασαν με αμυλοειδική β' πρωτεΐνη. Στη συνέχεια πήραν το θρεπτικό μέσο από αυτά τα κύτταρα που ανέπτυσαν σε καλλιέργεια και τα έριξαν πάνω σε νευρώνες. Και είδαν ότι οι νευρώνες εδώ εξαφανίστηκαν. Πρέπει να συγκρίνετε τώρα αυτή την εικόνα με τούτη. Αυτή είναι η εικόνα νευρώνες που δεν επωάστηκαν με το θρεπτικό μέσο αυτής της καλλιέργειας και εδώ νευρώνες που επωάστηκαν με το θρεπτικό μέσο αυτής της καλλιέργειας. Βλέπετε λοιπόν ότι όταν τα μικροβλιακά κύτταρα ενεργοποιηθούν in vitro στο εργαστήριο, τότε παράγουν ουσίες που μπορούν να είναι νευροτοξικές. Στη συνέχεια, σε άλλα πειράματα, όπως βλέπετε εδώ, αναπτύχθηκαν διπλές καλλιέργειες νευρώνων μαζί με μικροβλιακά κύτταρα και χωρίς μικροβλιακά κύτταρα. Εδώ έχουμε καλλιέργειες νευρώνων χωρίς μικροβλιακά κύτταρα και εδώ είναι καλλιέργειες νευρώνων με μικροβλιακά κύτταρα. Όταν αυτές οι καλλιέργειες εποάστηκαν με διάφορες μορφές αμυλοειδικής β' πρωτεΐνης, βρέθηκε ότι η αμυλοειδική β' πρωτεΐνη είναι νευροτοξική μόνο στην περίπτωση που κοντά στους νευρώνες μαζί με τους νευρώνες καλλιεργούνται μικροβλιακά κύτταρα. Ξανά αυτό μας λέει ότι αυτά τα κύτταρα, αν ενεργοποιηθούν και κάτω από κάποιες συνθήκες, μπορεί να παράγουν νευροτοξικές ουσίες. Και εδώ σε ένα επόμενο πείραμα, αυτό το οποίο έγινε, απομόνωσαν νευρητικές πλάκες από εγκέφαλο ασθενούς και τις κλασμάτωσαν σε διάφορα fragments, σε κλάσματα, όπως το S1, το S2, το S3, το S4 και το S5, και σε αυτή την περίπτωση έλεγξαν ποιο από αυτά είναι νευροτοξικό, για να δουν αν οι ίδιες οι πλάκες μπορούν να προκαλέσουν ενεργοποίηση των μικροβλιακών κυττάρων και την έκρηξη νευροτοξικών παραγόντων. Και είδαν ότι τουλάχιστον ορισμένα από αυτά τα κλάσματα, που συνδέονται κατά κύριο λόγο με τον πυρήνα των νευρητικών πλακών, μπορεί να εκδηλώσουν νευροτοξική δράση. Ήδη σας έχω πει ότι αυτοί τα μικροβλιακά κύτταρα εκφράζουν αυτό που ονομάζεται pattern recognition receptors. Αυτό ουσιαστικά σημαίνει ότι δεν αναγνωρίζουν μόνο ένα συγκεκριμένο προσδέτη, μια συγκεκριμένη πρωτεΐνη, αλλά αναγνωρίζουν πρωτεΐνες που μπορούν να πάρουν την ίδια μορφή στο χώρο. Και συνήθως πολλές από αυτές τις πρωτεΐνες είναι πρωτεΐνες που έχουν ανώμαλα συσσωματωθεί, δεν έχουν δηλαδή τη φυσιολογική τους διαμόρφωση. Και έχει δειχθεί ότι η αμυλοειδική β' πρωτεΐνη μπορεί να αλληλεπιδράσει μη ειδικά και πιθανά και άλλες πρωτεΐνες όπως η αμυλοειδική β' πρωτεΐνη με όλους αυτούς τους υποδοχείς. Και όταν αλληλεπιδράσει με αυτούς τους υποδοχείς που τους βλέπετε τώρα σε αυτήν εδώ τη στήλη, τότε μπορεί να ενεργοποιηθούν τα σηματοδοτικά μονοπάτια με τα οποία συνδέονται αυτοί οι υποδοχείς. Και η θεωρία είναι ότι αυτό έχει σαν αποτέλεσμα το σχηματισμό νευρητικών πλακών, την φωσφοριλίωση της ΤΑΟ, τη συναπτική απώλεια και το νευρονικό θάνατο. Τώρα, αυτά τα
σας το παρουσιάζω αυτή τη διαφάνεια, αυτό όμως δεν σημαίνει ότι γνωρίζουμε πώς, για παράδειγμα, από αυτά τα σηματοδοτικά μονοπάτια οδηγούμαστε και σε αυτό, και σε αυτό, και σε αυτό, και σε αυτό. Γιατί εικόνες βλέπουμε, όπως είπε και ο κύριος Κουδουλάκης στην προηγούμενη παρουσίασή του, και πολλές φορές δεν έχουμε τη δυνατότητα να τα συνδέσουμε μεταξύ τους αυτά τα πράγματα. Αλλά ας δούμε τώρα ποια είναι τα χαρακτηριστικά των μικροβιλιακών κυττάρων που συσσωρεύονται γύρω από τις αμυλοειδικές πλάκες. Τα χαρακτηριστικά των μικροβιλιακών κυττάρων είναι μια αλλαγμένη μορφολογία, ήδη μιλήσαμε γι' αυτό. Δεν έχουν πια αυτή τη μορφολογία που βλέπετε εδώ, με ένα κυταρικό σώμα και πάρα πολλές αποφυάδες που τα βοηθούν να επιτηρούν το χώρο και να ψάχνουν το χώρο για να αναζητήσουν αν υπάρχει κάποια βλάβη, να την απομακρύνουν ή να την επιδιορθώσουν, αλλά έχουν έναν αμοιβαδοειδή φαινότυπο με όχι μεγάλες αποφυάδες. Είναι ένας φαινότυπος αυτός ο οποίος σχετίζεται με αυξημένη φαγοκυταρική ικανότητα. Και εδώ βλέπετε πώς μετρήθηκαν οι αποφυάδες, το μήκος της των αποφυάδων τους, και βλέπετε για παράδειγμα ότι εκεί που έχουμε πλάκες, στον κεφαλικό παρένκυμα ή στην αγκιακές αναποθέσεις, τότε σε αυτή την περίπτωση δεν έχουμε πάρα πολλές αποφυάδες, ενώ εκεί που δεν υπάρχει παθολογία, όπως βλέπετε εδώ, έχουμε πολλές αποφυάδες. Τώρα, οι αποφυάδες που υπάρχουν όταν ένα μικροβιλιακό κύτταρο βρίσκεται στη φάση της επιτήρησης έχουν μεγάλη κινητικότητα. Απλώνονται, μαζεύονται και ούτω καθεξής. Ενώ όταν βρίσκονται κοντά στις πλάκες, όπως βλέπετε εδώ, τότε σε αυτή την περίπτωση η κινητικότητά τους είναι περιορισμένη. Όσον αφορά τα χαρακτηριστικά των μικροβιλιακών κυττάρων σε υγιείς, ηλικιωμένους και σε ασθενείς με Αλτσχάιμερ. Εδώ βλέπετε ένα μικροβιλιακό κύτταρο στη φάση της επιτήρησης, που σε ένα υγιές άτομο, το οποίο βλέπετε, όπως σας είπα ήδη, ότι έχει το κυταρικό ή τα κυταρικά σώματα και πάρα πολλές αποφυάδες. Στην περίπτωση των μικροβιλιακών κυττάρων των ασθενών με Αλτσχάιμερ, βλέπουμε ότι δεν υπάρχουν τόσες πολλές αποφυάδες, αλλά επιπλέον βλέπουμε ότι υπάρχουν εξογκώματα μέσα σε αυτές τις αποφυάδες, σε κάποιες από αυτές, ότι κάποιες από αυτές τις αποφυάδες είναι εκφυλισμένες και τα ίδια τα κύτταρα δεν είναι σε καλή κατάσταση. Αυτό μας δείχνει επιπλέον για τους ασθενείς με Αλτσχάιμερ ότι τα κύτταρα αυτά γυράσκουν και χάνουν την ικανότητά τους να φαγοκυταρώνουν με αποτελεσματικότητα τις αμυλοειδικές πλάκες. Τώρα, εδώ βλέπετε αυτά τις περισσότερες μελέτες έγιναν σε διαγωνιδιακά μοντέλα ποντικών της νόσου Αλτσχάιμερ. Αργότερα, με την εξέλιξη της τεχνολογίας που επέτρεψε να βλέπουμε τις αμυλοειδικές πλάκες με PET scans και αναβλέπουμε και την ενεργοποίηση των μικροβιλιακών κυττάρων, παρατηρήθηκε, όπως ακριβώς παρατηρήθηκε και στα ποντίκια, ότι σε σχέση με υγιείς ηλικιωμένους ανθρώπους που δεν έχουν νευρολογική αρρώστια και δεν έχουν και Αλτσχάιμερ, ασθενείς με Αλτσχάιμερ, όπως βλέπετε εδώ, έχουν πολύ περισσότερα ενεργοποιημένα μικροβιλιακά κύτταρα. Και εδώ το βλέπετε αυτό και διαγραμματικά. Οι φυσιολογικοί ηλικιωμένοι άνθρωποι δεν έχουν τόσο μεγάλη φλεγμονή και ενεργοποίηση μικροβιλιακών κυττάρων, ενώ οι ασθενείς έχουν πολύ περισσότερα ενεργοποιημένα μικροβιλιακά κύτταρα. Και όπως παρατηρήσαμε ότι στα ποντίκια, καθώς αυξάνεται η ηλικία και αυξάνεται ο φόρτος των αμυλοειδικών πλακών, αυξάνεται και η ενεργοποίηση των μικροβιλιακών κυττάρων, έτσι φαίνεται να ισχύει και για τους ανθρώπους, όπου όσο περισσότερος είναι ο φόρτος των αμυλοειδικών πλακών, που μπορούμε τώρα πια να το βλέπουμε με απεικονιστικές μεθόδους, τόσο μεγάλος είναι και αυξημένος είναι και ο αριθμός των μικροβιλιακών κυττάρων στον εγκέφαλό τους. Αυτά έδειξαν ότι πιθανά το ανοσοποιητικό σύστημα του εγκεφάλου, αλλά εδώ να κρατήσουμε στο μυαλό μας και να έχουμε ότι πιθανά το ίδιο ισχύει και για το ανοσοποιητικό σύστημα της περιφέρειας, απλώς δεν έχει καταστεί να μελετηθεί επακριβώς η αλληλεπίδρασή τους και η δράση τους, εμπλέκεται στην ανάπτυξη της παθολογίας της νόσου του Αλτσχάιμερ, ιδιαίτερα όταν είναι χρόνια ενεργοποιημένο.
Κατά συνέπεια, θεωρήθηκε ότι η ρύθμιση του ανοσοποιητικού συστήματος του εγκεφάλου με φάρμακα θα μπορούσε να περιορίσει την παθολογία της νόσου Αλτσχάιμερ. Γι' αυτό το περίπου το 1999 ένας ερευνητής σε μικρή φαρμακευτική εταιρεία στην Καλιφόρνια, που το όνομά της είναι Athena Neurosciences, αλλά δεν έχει σχέση με Έλληνες, έκανε το εξής παρακινδυνευμένο πείραμα. Πήρε ποντικάκια ηλικίας 6 εβδομάδων, τα οποία θα ανέπτυσαν πλάκες περίπου όταν θα φτάνανε στην ηλικία των 13 μηνών και τα έκανε ένεση είτε με φυσιολογικό ορό, είτε με αμυλοειδική βήτα πρωτεΐνη. Τα έκανε ένεση με αμυλοειδική βήτα πρωτεΐνη και με μεγάλες ποσότητες αυτής στην περιφέρεια, για να εξαναγκάσει τα βήτα κύτταρα να παράγουν αντισώματα ενάντια στην αμυλοειδική βήτα πρωτεΐνη. Αυτό ήταν ένα τρελό πείραμα, γιατί ουσιαστικά θα περίμενε κανένας να τα αποδεί και να αναπτύξουν αυτό άμεσο νόσημα, γιατί θα ανέπτυσαν αντισώματα ενάντια σε μια πρωτεΐνη του εαυτού. Παρόλα αυτά τα ποντίκια δεν ανέπτυξαν αυτό άμεσο νόσημα, αλλά όταν φτάσαν στην ηλικία των 13 μηνών, ο εγκέφαλός τους ήταν καθαρός από αμυλοειδικές πλάκες σε σχέση με ποντίκια τα οποία είχαν ενεθεί με φυσιολογικό ορό. Και δεν είχαν και άλλα χαρακτηριστικά της νόσου Αλτσχάιμερ, όπως για παράδειγμα δυστροφικούς νευρίτες ή ενεργοποιημένα αστροκύτταρα και μικροβλιακά κύτταρα. Φάνηκε δηλαδή ότι αυτή η παρέμβαση είχε σαν αποτέλεσμα την παρεμπόδιση του σχηματισμού νευρητικών πλακών. Όμως αυτή η προσέγγιση δεν θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί σε ανθρώπους, δηλαδή λίγο μετά τη γέννησή τους να κάνουν αυτή τη διαδικασία για να μην αναπτύξουν πιθανά την νόσου Αλτσχάιμερ σε μεγάλη ηλικία. Και για να δει αν αυτό μπορεί να εφαρμοστεί σε ανθρώπους που έχουν ήδη αναπτύξει πλάκες, το πείραμα το οποίο έκανε ήταν, πήρε ποντικούς στην ηλικία των 12 μηνών που έχουν αυτό τον αριθμό των νευρωτικών πλακών και τα ανοσοποίησε είτε με φυσιολογικό ορό είτε με αμυλοειδική βήτα πρωτεΐνη και πήγε και τα έλεγξε όσον αφορά το φόρτο σε αμυλοειδική βήτα πρωτεΐνη στην ηλικία των 18 μηνών. Και παρατήρησε ότι αυτά τα οποία ανοσοποίησε με φυσιολογικό ορό εξελίχθηκε και επιβαρύνθηκε ο εγκέφαλός τους με πολύ περισσότερες νευρητικές πλάκες και αμυλοειδικές πλάκες. Ενώ αυτά που έγιναν ανοσοποίηση με αμυλοειδική βήτα πρωτεΐνη με 42 αμινοξέα περιορίστηκε σημαντικά ο αριθμός των νευρητικών πλακών. Η θεωρία που αναπτύχθηκε με βάση αυτά τα αποτελέσματα ήταν η εξής. Όταν γίνεται ανοσοποίηση των ποντικών, τα β' κύτταρα παράγουν αντισώματα στην περιφέρεια. Τα αντισώματα αυτά, λόγω του αιματοκεφαλικού φραγμού, δεν μπορούν να περάσουν μαζικά στον εγκέφαλο. Αλλά κάποια από αυτά, ένας μικρός αριθμός καταρθώνει και περνάει. Όταν περάσουν μέσα, ανοιχνεύουν τις πλάκες και τις σημαίνουν και με αυτόν τον τρόπο διευκολύνουν τα μικροβλιακά κύτταρα να τις φαγοκυταρώσουν. Στη βάση αυτών των αποτελεσμάτων, ο Αμερικανικός Οργανισμός Φαρμάκων έδωσε την εντολή αυτή η στρατηγική να ελεγχθεί σε κλινικές μελέτες. Και ασθενείς με νόσο Αλτσχάιμερ ανοσοποιήθηκαν με αμυλοειδική βήτα πρωτεΐνη και ανέπτυξαν αντισώματα μέσα στο σώμα τους, τα οποία αναγνώριζαν τις αμυλοειδικές βήτα πλάκες. Και μάλιστα μείωναν και τον αριθμό των νευρητικών πλακών στον εγκέφαλο. Παρόλο που η εικόνα αυτή παρουσιάζει μια πάρα πολύ σημαντική μείωση, στην πραγματικότητα δεν είναι τόσο μεγάλη. Τώρα, αργότερα μελέτες έδειξαν. Και όμως αυτή η πρώτη κλινική μελέτη διακόπηκε γιατί 6% των ανθρώπων περίπου ανέπτυξε μη μικροβιακές μηνυγκίτιδες, που θεωρήθηκαν ότι οφείλονταν σε υπερβολική ενεργοποίηση των ταφ κυττάρων αλλά και στην υπερβολική ενεργοποίηση του συμπληρώματος. Παρόλα αυτά και διάφορα επιπλέον πρωτόκολλα ενεργούς ανοσοποίησης χρησιμοποιήθηκαν και τα οποία δεν έδωσαν αποτέλεσμα. Για να παρακάμψουν αυτό το πρόβλημα οι φαρμακευτικές εταιρείες, δηλαδή για να μην αναπτύσσονται φλεγμονές στον εγκέφαλο, μη μικροβιακής φύσης, ανέπτυξαν τη στρατηγική της παθητικής ανοσοποίησης. Δηλαδή παρήγαγαν τα αντισώματα ενάντια στην αμυλοειδική βήτα πρωτεΐνη σε άλλους οργανισμούς, τα έκαναν ανθρώπινα για να μην μπορεί
να αντιδράσει το ανοσοποιητικό σύστημα του ανθρώπου και να αναπτύξει αντισώματα ενάντια στα αντισώματα. Και διάφορα πρωτόκολλα της παθητικής ανοσοποίησης πέρασαν σε κλινικές μελέτες. Ένα από τα τελευταία που δοκιμάστηκαν ήταν το Bapinuzumab, που αναπτύχθηκε από τη White σε συνεργασία με την Elan και την Johnson & Johnson. Μείωσε σε ένα βαθμό την αμυλοείδωση στον εγκέφαλο των ασθενών, αλλά δεν είχε καμία επίδραση στην εξέλιξη της νόσου, που σημαίνει ότι οι ασθενείς συνέχισαν να έχουν με το χρόνο όλο και μεγαλύτερη έκπτωση των γνωστικών τους λειτουργιών. Και άλλα αντισώματα τέτοια αναπτύχθηκαν, κανένα όμως από αυτά δεν είχε ένα σημαντικό κλινικό αποτέλεσμα, δεν είχε όφελος για τους ασθενείς. Και δεν ξέρω εάν αυτή η στρατηγική πια έχει πεθάνει. Δεν ξέρω δηλαδή αν θα ξαναδοκιμαστεί. Έχουν δοκιμαστεί τόσα πολλά αντισώματα για την ανάπτυξη, για τον περιορισμό της παθολογίας της νόσου Alzheimer, που κανένα από αυτά δεν είχε σημαντικό όφελος, παρόλο που ο εγκέφαλος των ασθενών καθάρισε σε κάποιο βαθμό από αμυλοειδικές πλάκες. Τι θεωρούμε όμως σήμερα ότι συμβαίνει με το ανοσοποιητικό σύστημα του εγκεφάλου και την νόσο Alzheimer? Αυτό το οποίο συμβαίνει είναι ότι περίπου από την ηλικία των 45 ετών το ανοσοποιητικό σύστημα του εγκεφάλου ενεργοποιείται για να αρχίσει να αφαιρεί τις πλάκες από τον εγκέφαλό μας, που αρχίζουν να εμφανίζονται περίπου στην ηλικία των 45 ετών. Για τα επόμενα χρόνια της ζωής μας γίνεται μια μάχη ανάμεσα στην ανάπτυξη αυτών των πλακών και στην προσπάθεια των μικροβιακών κυττάρων να τις απομακρύνουν αυτές τις πλάκες. Και στο τέλος, τα μικροβιακά κύτταρα και το νοσοποιητικό σύστημα χάνουν τον πόλεμο, γιατί εκτός των άλλων γυράσκουν και χάνουν την ικανότητά τους να φωκοκυταρώνουν. Όμως αυτή η μακροχρόνια ενεργοποίηση των μικροβιακών κυττάρων, όπως βλέπετε εδώ, έχει σαν αποτέλεσμα την έκρηση προφλεγμονωδών παραγόντων, τα οποία αλληλεπιδρούν με τους νευρώνες και επιβαρύνουν την υγεία τους, για να μην πω όπως γράφει εδώ, σε αυτό το review, οι Μοράλες και συνεργάτες τους. Και έτσι, όταν και άλλοι παράγοντες επιδράσουν, αυτοί οι νευρώνες πεθαίνουν και έχουμε την ανάπτυξη της νόσου Alzheimer. Και εδώ είναι αυτό που σας είπα και πάλι νωρίτερα, όπου φαίνεται πως το ανοσοποιητικό σύστημα, τα μικροβιακά κύτταρα των ανθρώπων, όσο αυξάνεται η ηλικία, αλλάζουν φαινότυπο και μειώνεται η ικανότητά τους να φωκοκυταρώνουν και να απομακρύνουν τις πλάκες. Αυτά είχα να σας πω. Εάν έχετε κάποια ερώτηση, στη διάθεσή σας.